κυκλοφόρησε πρόσφατα ο έκτος τόμος του βιβλίου του Κωνσταντίνου Γιαγουλή «Κόρπους Κυπριακών Διαλεκτικών Τυπικών Κειμένων». Πρόκειται για όλα τα ερωτικά της Κύπρου, τα οποία κυκλοφόρησαν ποιητάριδες της Κύπρου σε τριάδες από το 1878 μέχρι σήμερα. Κύριε Μουλή, πρόσφατα κυκλοφορήσατε το βιβλίο «Κόρπους Κυπριακών Διαλεκτικών Τυπικών Κειμένων». Τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο και ποια η σημασία του? Το κόρπους αυτό εντάσσεται στα πλαίσια ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο ξεκίνησα ως διευθυντής παλιότερα του Κέντρου Επιστημικών Ερευνών και φιλοδοξούσε το πρόγραμμα αυτό να εκδώσει σε τόμους όλες τις φυλάδες που κυκλοφόρησαν οι ποιητάριδες της Κύπρου από το 1888 και εξής. Και σε πόσους ποιητάριδες αναφέρεστε στη συγκεκριμένη έρευνα? Μιλούμε για 34 ποιητάριδες. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τα εσφυλάδες που εξέλιδαν για φόνους, δυστυχίες, θαύματα Αγίων, ερωτικές περιπέτειες κτλ., οι ποιητάριδες εξέλιδαν και ερωτικά τραγούδια, τα οποία αγόραζαν κυρίως οι νέοι να τα αποστοιχίσουν και να τα τραγουδούν με τη σειρά τους σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμοι, διασκεδάσεις κατοίκων ή στις γιορτές του κατακλυσμού κτλ. Ήταν απαραίτητο να γνωρίζει ο κόσμος ερωτικά τραγούδια, διότι τότε δεν υπήρχαν τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις και ο καθένας ένιωθε την ανάγκη όταν συναντούσε την κοπέλα, έστω και από μακριά, να τραγουδά ένα ερωτικό τραγούδι με το οποίο να εκφράζει τους πόθους του, τις επιθυμίες του, τα σήματα, τα συναισθήματα του κ.ο.κ. Διαβάζοντας τα ένα σε ένα βιβλίο, σχηματίζεται η πρώτη του εντύπωση, αν δεν είναι ειδικός, ότι πρόκειται περί ποίησης. Κατά κρύα μιλούμε για τραγούδια. Και η αξία αυτών των ερωτικών τραγουδιών έγινε στο γεγονός ότι σε κάθε περιοχή της Κύπρου τραγουδιούνται ανάλογα με την μουσική φωνή, έτσι είναι ο όρος αυτός, είναι φωνή, είναι η μελωδία, που επιχορηγάζει στην περιοχή αυτή. Ας πούμε, αν είναι στην Αγκαθού, θα τραγουδούσε ένα ερωτικό τραγούδι με την αγκαθιώτικη φωνή. Αν είμαι στη Μεσαρκά, Μεσαρίτικη, Αυκορίτικη, Λιοπετρίτισσα, Παφίτισσα, Μορφίτισσα και όλο καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές φοιτικές φωνές. Με φάνε οι κλινικές, έλα να με γυρέψεις, έλα να με γυρέψεις. Σε ό,τι αφορά τη μορφή, μιλούμε αυστηρά για ερωτικά δύστιχα. Από την αρχή, η μορφή στην οποία γράφεται, τραγουδιέται ένα ερωτικό τραγούδι είναι το δύστιχο 15-σύλλαβο. Γι' αυτό, εάν διεξέρσετε τον τόμο και βρείτε φυλάδες που εκδόθηκαν από το 1892 και εξής μέχρι το 1923, και θα σας πω γιατί, όλες οι φυλάδες φιλοξενούν δύστιχα τραγούδια, δηλαδή ως τότε είναι το δύστιχη, η δύστιχη μορφή που επικρατούσε. Όμως το 1923, όταν κυκλοφόρησε ο Λιμπέρτης τον πρώτο τόμο των κυπριώτικων τραγουδιών του, όπου κάνει την εμφάνιση της το Λιμπέρτικον τετράστιχον, δηλαδή ένας 15-σύλλαβος, 8-σύλλαβος, 8-σύλλαβος, 7-σύλλαβος. Και είχε μεγάλη επιτυχία αυτή η μορφή του τραγουδιού. Πολλοί ποιητάριδες εζήλεψαν τη δόξα, την τιμή που αποκόμισε ο Λιμπέρτης και άρχισαν για αυτοί να γράφουν ερωτικά τραγούδια
κατά το πρότυπο του Λιβέρτη. Και έτσι από το 1923 και εξής μπαίνει και το τετράστιχο, αυτό το είδος του τετράστιχου στην ερωτική ποιήση. Και επομένως ο ερευνητής μπορεί με βάση αυτή την αρχή που σας έχω πει να μπορεί να χρονολογήσει όταν κάνει έρευνες πότε εντάσσεται, σε ποια χρονολογία εντάσσεται ένα τραγούδι. Και έκτοτε έχουμε και τρίστιχα και τετράστιχα και πεντάστιχα και πολλόστιχα. Μπορεί το περιχώριο να είναι όρκοι, μπορεί να είναι ευχές, μπορεί να είναι κατάρες, μπορεί να είναι απειλές, μπορεί να είναι τα αποτελέσματα του έρωτα. Όσο υπερπλήστο είναι ευχές ή τα λεγόμενα πενέματα της αγαπητικής που ο λαϊκός ποιητής εξιάζει τα σωματικά χαρίσματα και τις ομορφιές της κοπέλας που αγαπά. Με σε λαϊκόν θέλω και σε που να συγχαρίσανε σε μητρία η Ελένη, μητρία η Ελένη. Βλέπουμε ότι μέσα από μια έρευνα που έχετε κάνει για τα ερωτικά τραγούδια μπορείτε να βρείτε καινούργια στοιχεία για πολλά άλλα πράγματα που αφορούν την κύκλο. Γι' αυτό πρέπει να εκδοθεί αυτό το υλικό που θα είναι η αφορμή για να εκπονηθούν πολλές μελέτες πάνω στην κοινωνική μας ιστορία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η γλώσσα των τραγουδιών αυτών. Δηλαδή, μελετώντας τα ερωτικά τραγούδια, μπορεί να συναντήσει λέξεις άπαξ της κυπριακής διαλέκτου, τις οποίες είναι να λεξικογραφήσει, να ενσωματώσει το λεξικό. Διότι από πού αντλεί το υλικό του ο λεξικογράφος, είναι μέσα από αυτές τις ταπεινές πηγές της μελέτης της κυπριακής παράδοσης. Αλήθεια, σε ποιος απευθύνεται η συγκεκριμένη έρευνα? Βασικά είναι ένα επιστημονικό βιβλίο. Όπως λέμε στην ποιήση, υπάρχει ο κοινωνικός ρόλος της ποιήσης. Γιατί γράφω έναν κείμενο? Ναι. Γράφω για μένα, για να εκφραστώ, γράφω για τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η στόχη μου είναι πολλαπλή. Γράφω για να διασωθεί αυτό το υλικό, το κατέχω, γιατί αν δεν το εκδώσω, μετά από μένα θα χαθεί. Ναι. Αλλά γράφω και για τους ειδικούς, για τους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό ως αφορμή για να εκπονηθούν καινούργιες μελέτες. Αλλά γράφω και για τον κόσμο, ο οποίος θέλει να δει ποια ερωτικά τραγούδια υπήρχαν στην Κύπρο τα τελευταία 100 χρόνια, να τα γνωρίσει, να τα διαβάσει και να χρησιμοποιήσει αυτό το βιβλίο για το σκοπό αυτό. Όμως είναι και μια έρευνα, ούτως στέλνουμε ποια ονόματα ποιητάρων μας έχουν παραδοθεί που είχαν δίκαιο πάνω στα ερωτικά τραγούδια. Μέσα μου να με σχίσουσι και να παρατηρήσουσι έχω τη ζωγραφιά της, έχω τη ζωγραφιά της. Αξίζει να αναφερθούμε και στους κορυφαίους του είδους. Σε ό,τι αφορά τους παραδοσιακούς ποιητές, πρώτος και καλύτερος είναι ο Παρέσης. Αφού να φανταστείς σε αυτόν τον τόμο, διασώζω 4.865 ερωτικά τραγούδια από 80 φυλάδες ποιητάριδων, από 34 ποιητάριδες. Ο πρώτος,
έρχεται πρώτος στη σειρά ο Παλέσης, ο Χριστόφορος Παλέσης από το Αυγόρο, με 1311 από τις 4.865 ερωτικά, τα 1311 ανήκουν στο Χριστόφορο Παλέση, ο οποίος ήταν ένας δαιμόνιος σπιτάρης, πολύ σημαντικός, πασίγνωστος στην Κύπρο. Ναι. Και φυσικά ρωτούσα κάποιον που κινείται έτσι, έχει μια νοικιότητα με τη λαϊκή μας παράδοση, ποιος έρχεται δεύτερος, θα μου έλεγε οπωσδήποτε χωρίς να είναι ειδικός, το Χαράνο Πονάζινο, από τη Φιλούσαν τη Σπάφου με 477 ερωτικά. Αξίζει να αναφέρουμε όμως και μέσα σε ποιο κοινωνικό περιβάλλον λειτουργούν τα ερωτικά τραγούδια. Παλιότερα το ερωτικό τραγούδι λειτουργούσε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, στα διασκεδάσεις που γίνονταν στα σπίτια τις γιορτάρες μέρες, ναι, όπου ο κόσμος συγκεντρώνονταν όλοι οι συγγενείς γύρω από ένα τραπέζι, έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν και τραγουδούσαν. Ναι. Λειτουργεί στους γάμους, επίσης στις διάφορες φιέστες, στις διάφορες γιορτές, όπως είναι για παράδειγμα η γιορτή του κατακλυσμού. Και σήμερα ακόμα οι λαϊκοί ποιητές καλούνται να διαγωνιστούν πάνω σε ένα μακροσκελές ποίημα, να πούν τα λεγόμενα ποίηματα και επαγγελίες, και να πάρει από όλους ο ένας βραβείο επαγγελίας, βραβείο ποίησης. Μπορεί να βραβευτούν σε τσατσίσματα, να τσατσίζουν μεταξύ τους, και το καλύτερο τσατσιστής να βραβευτεί, να πάρει βραβείο. Ή, και έτσι συμβαίνει, να τραγουδήσουν από 3, 4, 5 έως 7 ερωτικά τραγούδια και να βραβευτούν τα καλύτερα ερωτικά. Και είναι κατά αυτόν τον τρόπο που διαδίδονται κιόλας. Διότι τα καλύτερα, εφόσον έχουν βραβευτεί, ο κόσμος τα αποστοιχίζει, τα επαναλαμβάνει και κατά αυτόν τον τρόπο η παράδοση συνεχίζεται, μεταλαμπαδεύεται και ούτω καθεξής. Σίγουρα θα μπορούσατε να μιλάτε για πάρα πολλές φορές για τα συγκεκριμένα, αλλά κλείνοντας, κύριε Γιαγκουλή, τι είναι αυτό που θα πούμε στον κόσμο? Στον κόσμο θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει την παράδοση μας να την κρατήσουμε ως κόρη, να την φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Χρειάζεται σεβασμός προς την παράδοση, διατήρηση της και τρόπον να προσπαθήσουμε να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν σημαίνει ότι χάθηκε, χάθηκε βεβαίως. Ότι δεν εξυπηρετεί σήμερα τους σκοπούς της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας κτλ. Ωραία, αλλά και τα ερωτικά τραγούδια έχουν μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουν. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τα συντηρήσουμε, να τα μελετήσουμε και προπάντων να γραφτούν μελέτες για αυτό το είδος της λαϊκής λογοτεχνίας. Τι το λαό να τρέψει, το λαό να τρέψει. Έντοτε να πω καλύτερη που σ' έναν κι ομορφύτερη μες στο δουλειά μου σε ψήμες στο